Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας για τη σημερινή εκπομπή. Ενδεχομένως, ναι, θα δούμε. Ωραία. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουμε έτσι και τη γνώμη, μια πιο εξειδικευμένη γνώμη και άποψη πάνω σε θέματα της διαιτησίας και πάνω στην φάση, την επίμαχη φάση του Πανιώνιος Άρης με την ανατροπή του Ματέο Γκαρσία, καλησπερίζοντας τον κύριο Ηρακλή Τσίκινη. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είστε καλά καταρχήν. Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς. Με τη διαιτησία, με αυτά που βλέπετε, είστε καλά ή... Όχι. Δεν είμαι καθόλου καλά. Δεν έχουμε εκδικηθεί. Όπως ναι. Θέλω, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια μιας κακής εικόνας διαιτησίας από τις αρχές της αγωνιστικής. Είχαμε μια παύση με κάποια καλά αποτελέσματα, διαιτητών εννοώ. Τώρα αυτή την αγωνιστική πάλι είχαμε προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, ως πρώην διαιτητής που είστε. Πώς νιώθετε που βλέπετε ότι έρχονται οι ξένοι διαιτητές και σε γενικές γραμμές, πέρα από, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι 2-3 διαμαρτυρίες που έχουν γίνει είναι για άλλους λόγους, σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μια φάση που να πεις, νάτι, αυτή η φάση δεν το έδωσε, γιατί λέτε για ξένους διαιτητές. Πώς γίνεται να σφυρίζουν αυτοί καλά και οι δικοί μας να μην βλέπουνε? Θα διαφωνήσω εν μέρη σε αυτό ναι. Που τοποθέτηση κάνατε. Θεωρώ ότι έχουμε βγάλει τα μάτια μόνοι μας, εννοώ σαν διαιτητές, για με τις κακές διαιτησίες και μερικές φορές αυτές αλλοπρόσαλες να φέρουμε ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, που για μένα είναι ένα κακό μέτρο. Mm-hmm. Αλλά όμως είναι ένα αγαίο κακό. Από εκεί και πέρα, η έλευση των ξένων διαιτητών σε όσα παιχνίδια έπαιξαν δεν είχαν τις μεγάλες φάσεις για να τις αναλύσουμε, για να πούμε τι και πώς. Σχετικά τα πήγαν καλά, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, η διαιτησία είναι και θέμα τύχης. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι ο ξένος διαιτητής στην Ελλάδα που έρχεται χωρίς την κακή υποψία για τον Έλληνα διαιτητή. Συμφωνώ ότι παίζει ρόλο. Αλλά να παίζει μεγάλο κάτι... ρόλο. Με άλλο μάτι βλέπετε εσείς τον Δανό που έπαιξε χθες το ΑΕΚ Ολυμπιακός, με πολλά λάθη που έκανε, κατά τη δική μου άποψη. Και με άλλο μάτι θα βλέπαμε, ξέρω εγώ, έναν Κομίνη που θα έπαιζε το ΑΕΚ Ολυμπιακός εχθές και σήμερα θα συζητάγαμε από πρωί μέχρι το βράδυ για την διαιτησία. Είναι, αλλά όταν εγώ βλέπω τον Κομίνη να μην δίνει το πέναλτι αυτό την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξει τον Άρη, είναι δυνατόν να μην είμαι προκατηλημένος? Ο Κομίνης, για συγκεκριμένα μιλάμε λοιπόν για τον συγκεκριμένο, κακός είναι στους πίνακες. Εγώ έχω εκφράσει τη δημόσια την άποψή μου όταν βγήκαν οι πίνακες το καλοκαίρι, ότι ο Κομίνης μετά τη διαιτησία που είχε την τελευταία και προκάλεσε το κοινό αίσθημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος. Και με την καχυποψία, αλλά και με την ενγέννη συμπεριφορά του. Αυτή είναι η διαιτησία, καλός κακός. Λοιπόν, εκτός του Κομίνη που λέτε. Εκτός του Κομίνη. Που, ναι, ναι. Δεν ξέρω, μας πείτε και την άποψή σας για τη φάση αυτή. Προφανώς την έχετε δει τη χθεσινή. Υπάρχει παντού την προχθεσινή του Ματέο Γκαρσία και το πέναλτι που ζητάει ο Άρης. Δηλαδή, πραγματικά, άντε ο Κομίνης. Ο Μπαλτάς, που είναι 132 χρόνια βοηθός, είναι δυνατόν να μην το βλέπει. Είναι ακριβώς στην ευθεία του. Άρα, πώς να μην σκεφτεί ο άλλος ότι κάτι άλλο συμβαίνει? Εντάξει, να δείτε. Τώρα με πάτε σε ερωτήσεις που θα είναι δύσκολο να τις απαντήσω, γιατί για ευνέωτους λόγους. Επειδή ξέρω όμως ότι έχετε το θάρρος της άποψης, γι' αυτό σας βγάλαμε. Αλλιώς... Βεβαίως έχω το θάρρος. Δεν μπορώ να πω σε κάτι. Αλλιώς δεν σας βγάζαμε. Όχι, βεβαίως. Καλά κάνετε και ευχαριστώ πολύ που με καλέτε για να πω την άποψή μου. Δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει δόλος. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί πρώτον δεν έχω στοιχεία και κατά δεύτερον δεν μπορώ να το πω αυτό. Ότι υπάρχει μια κραυγαλαία περίπτωση λάθος, στην περίπτωση που συζητάμε τώρα του πέναντι που δεν δόθηκε στον Άρη με τον Πανιόνιο, βεβαίως έγινε ένα πέναντι το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πέναντι. Υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος εμέσως, γιατί δεν ξέρουμε αν το πέναντι αν δινόταν έμπαινε ή όχι. Ναι, σωστά. Είναι μια όμως μια απόφαση η οποία θα άλλαζε το ρουτ της υποτίτλου του αγώνα. Εγώ θα πήγαινα αλλού την ερώτησή σας και να την απαντήσω ότι πρέπει οι διαιτητές να φέρονται απέναντι στον Άρη όπως φέρονται απέναντι στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στις μεγάλες ομάδες, γιατί θεωρώ ότι ο Άρης ανήκει στις μεγάλες, στο κλαμπ των μεγάλων, στον Big 5 που το λεγόμενο που έχει ακούσει πολλές φορές, όχι στον Big 4. Ναι. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λάθη σίγουρα γίνονται γενικότερα στο ελληνικό ποδοσφαίρο τη διαιτησία. Το θέμα είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το κομμάτι σαν φίλαθλοι, σαν παράγοντες και σαν δημοσιογράφοι, ώστε να αφήσουμε λίγο ανενόχλητους με την καλή έννοια να αποδίδουν δικαιοσύνη. Βεβαίως υπάρχουν εκεί κακοί διαιτητές. Αυτό πρέπει να το κρίνει και έρθει. Να δεχτώ αυτό που είπατε και δέχομαι σε ένα κομμάτι την απάντησή σας. Θα σας πω το εξής. Πώς εγώ να μην σκεφτώ όμως καχύποπτα όταν
σε 6 παιχνίδια, ο Άρης στα 5 ξεκάθαρες φάσεις είναι και οι 5 εναντίον του σφυρίγματα και δεν έχει και μια υπέρ του. Να πούμε ρε παιδιά, έκανε λάθος ο άλλος. Πήρε ένα πέναλτι ο Άρης που δεν ήταν, του σφυρίξαν και ένα που δεν ήταν. Μέχρι στιγμής έχει. Πρώτη αγωνιστική του ακυρώνεται κανονικό γκολ. Δεύτερη αγωνιστική δεν του δίνεται πέναλτι. Τρίτη αγωνιστική δίνει πέναλτι στο Λεβαδιακό που δεν το δίνει ούτε ο Κομπότης που έχει φύγει βέβαια το Λεβαδιακό τώρα. Λέμε. Τέταρτη αγωνιστική στα Γιάννενα δεν παίρνει δύο πέναλτι. Πάει πέμπτη αγωνιστική δεν είχαμε κανένα φοβερό κρούσμα. Έκτη αγωνιστική πάλι πέναλτι. Πώς να μην σκεφτεί κάποιος κάτι διαφορετικό για αυτή την ομάδα τώρα και ότι υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό. Ωραία, ωραία ερώτηση κάνετε, η οποία πραγματικά μπορεί να απασχολεί πάρα πολλούς μέσα στον Άρη. Ας βρεθεί λοιπόν η φόρμουλα αυτοί που έχουν ταινία της ομάδος να προστατεύσουν συσσαγωγικά την ομάδα σε τέτοια ζητήματα. Μπορούν, πιστεύετε. Βεβαίως, μπορεί μια ομάδα να προστατεύσει. Με την καλή έννοια εννοώ. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιοι, ένα team μιας ομάδος, όπως παίρνει ένα πολύ καλό συντριφόρ για να προστατεύσει την ομάδα σου να έχει καλό επιθετικό, ένα καλό αμυντικό, ένα καλό προπονητή, έναν καλό τεχνικό διευθυντή ας πούμε, πρέπει να υπάρχουν άτομα εξειδικευμένα σε μια ΠΑΕ που να αναλύουν και να προστατεύουν, πάλι εννοώ, με την καλή έννοια και όχι με την κακή έννοια, για να μην παρεξηγηθώ, σε τέτοια ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία, του Άρη με τα κέντρα αποφάσεων, την επικοινωνία του Άρη με τους διαιτητές, την επικοινωνία ότι γίνεται όμως, κύριε Τσίκη μου, γίνεται όμως αυτό να το συζητάμε. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, να πάρω ένα Σαραϊδάρη, έναν Τεβεκέλη, έναν Μίχελ. Δεν λέω εγώ αυτό, δεν υπάρχει, γιατί και για αυτά τα ονόματα που μου λέτε είναι καλό. Είναι πρώην διαιτητές και τα λοιπά. Αυτοί... Όχι. Μα δεν έχει να κάνει ότι ένας πρώην διαιτητής αν μπει σε μια ομάδα θα επηρεάζει το διαιτητή. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με την δυστυχώς, όχι δυστυχώς, είναι οι καλές δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακή πολιτική, κύριε Τσιγίνη, ενδεχομένως. Κανονισμούς. Ναι. Σας πω κάτι. Όλες οι μεγάλες ομάδες, τα μεγάλα team, τα μεγάλα κλαμπ, έχουν εξειδικευμένα άτομα μέσα στις ομάδες που προσπαθούν να βελτιώνουν τον τομέα τους. Ο Άρης μπορεί σε αυτό το διάστημα που συζητάμε όντως και όντως έχει αδικηθεί σε πολλά παιχνίδια. Όμως δεν ξέρω αν αυτό είναι σκόπιμο ή όχι. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω. Κανείς δεν μπορεί να το πει χωρίς στοιχεία, όπως λέτε. Άλλο αυτό όμως και άλλο το να προστατεύσω με την καλή έννοια εγώ σαν ομάδα, σαν την ομάδα μου να την έχω σε όλους τους τομείς μου εξειδικευμένα άτομα που να γνωρίζουν. Γιατί μπορεί εσείς να λέτε μια φάση ότι αδικήθηκε, αλλά μπορεί για κάποιους άλλους λόγους να μην είναι έτσι. Έτσι, γιατί δεν είμαστε όλοι διαιτητές και όλοι, δεν είμαστε όλοι προπονητές. Καλά, σίγουρα δεν είμαστε διαιτητές και ούτε πήγα σε μια ιδιαίτερη ανάλυση. Όχι, του πειθαρχικού ελέγχου ή του καμίνη. Αλλά... Η ανάλυση των παιχνιδιών στην αδικία που έχει πάρει ο Άρης μπορεί να είναι πολύ, πολύ παράγοντας που να έχει συμβεί αυτό. Μπορεί να είναι η ατυχία ότι έχει πέσει σε κάποιους διαιτητές που δεν ήταν καλοί. Μπορεί, πολλά μπορεί. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν συγκεκριμένα ότι υπάρχει κάποια ρότα να αδικηθεί ο Άρης. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω κάτι για να σου το πω. Παρ' όλα αυτά, σε κασέτες που άκουγα με στις γνωστές υποθέσεις, έχω ακούσει παιχνίδια του Άρη που έπρεπε να βγουν χ, που έπρεπε να χάσει. Εκείνα ήταν συντεταγμένα τα πράγματα και καταδικάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Από την άλλη, δεν γίνεται να είναι σύμπτωση μόνο. 5 μάτς, 5 ανάποδα σφυρίγματα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, και να σου πω και κάτι ακόμα. Είστε άνθρωπος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν γίνεται όλος αυτός ο χαμός με τις ενώσεις, ποιες θα ψηφίσουν τι και ποιον διαιτητή θα βγάλουν κτλ. Να γίνεται τυχαία. Μην πάω στα θέματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά, βαλίτσες και οτιδήποτε. Δεν μπορώ να τα αποδείξω, οπότε δεν θα τα αναπαράγω και δημοσίως. Αλλά στον χώρο της. Μακριά από μένα από αυτά. Ναι. Μακριά από μένα από αυτά. Σας το είπα. Μακριά από όλους. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα, γιατί ήταν ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά τη σχέση των ενώσεων με την ΕΠΟ και την εκλογή των προέδρων και το κάθε ένωση θέλει να βάλει το διαιτητή της. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι λάθος πως γίνεται έτσι. Πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και άλλωστε έχει έρθει η επιτήρηση από την UEFA. Γι' αυτό είμαστε εκεί που σε μνημόνιο. Ναι. Βεβαίως. Γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τα οποία υπάρχει μια δυσπιστία από την UEFA και τη FIFA για το πώς κινείται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γι' αυτόν τον λόγο έγινε η αλλαγή για να έρθει η κάθαρση, να έρθει αν θέλετε, το 50-50. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει αυτή η επιτροπή από την UEFA. Mm-hmm. Διαφορετικά θα είμαστε όπως είμαστε πρώτα και το αυτοδίκητο όπως το λεγόμενο το οποίο λειτουργούσε άναρχα βέβαια τα προηγούμενα χρόνια.
με τη λέξη του αυτοδίκητου. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να αναγκηθεί σε λίγα λεπτά. Μια που είστε άνθρωπος της διαιτησίας, πώς βλέπετε ακριβώς αυτή την επιτροπή? Έχει έρθει ο κύριος Περέιρα, έχουν έρθει ένας άλλος Ισπανός, ένας τι είναι ο άλλος Δανός, δεν ξέρω εγώ. Έχουν διατηρηθεί όμως την ίδια στιγμή ο Τριτσόνης με τον Κουκουλάκη. Δεν ξέρει κανένας επακριβώς ποιος ορίζει τι. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βλέπουμε παρατηρητές να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν ήταν διαιτητές ήταν στο επίκεντρο όσον αφορά τα λάθη που έκαναν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή κάποιος να κάνει σωρία λαθών όταν είναι διαιτητής, να τον βγάζουν από τους πίνακες γιατί δεν μπορούσε να σφυρίξει σωστά και να τον κάνουν παρατηρητή να κρίνει τους επόμενους? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, τώρα φύγεται πολλά θέματα. Όσον αφορά την επιτροπή, αυτή τη στιγμή η ΚΕΔ είναι αποκλειστικά με ξένους διαιτητές, πρώην διαιτητές. Οι δύο, ο Κουκουλάκης, ο Τριτσόνης, τι κάνουν? Ο κύριος Κουκουλάκης έχει να λάβει το κομμάτι του ΒΑΡ, δηλαδή το πώς θα εξελιχθεί το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Και ο κύριος Τριτσόνης έχει να λάβει θέματα εκπαίδευσης. Ναι. Δηλαδή αυτά που είχε ο κύριος Βασάρας πριν. Ναι. Το κομμάτι του κύριου Βασάρα. Από εκεί πέρα, το πόσο από αυτά που γνωρίζω, τους ορισμούς και ειδικά στη Super League και στη Football League, γίνονται από τους ξένους, δηλαδή από τον κύριο Περέιρα και τους δύο βοηθούς που έχει. Ναι. Όλα αυτά είναι κατεύθυνση της FIFA. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά και την επιλογή των παρατηρητών που λέτε, και αυτά είναι στην επιλογή του κύριου Περέιρα. Αν μη τι άλλο, το αν επιλέχθηκε ο Α ή ο Β για παρατηρητής, επειδή κάποτε παλιά είχε κάνει κάποια λάθη, έτσι δεν θα βρίσκαμε κανέναν να είναι παρατηρητής, δεν θα έχει κανένας. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Συμφωνώ. Τώρα, αν το παρελθόν, συμφωνώ, αλλά προσέξτε λίγο. Επειδή έχω μια τάση να ασχολούμαι πολλά χρόνια. Είναι άλλο ο Τσίκινης, και γι' αυτό μιλάμε. Είναι άλλο ο Τσίκινης και είναι άλλο ο Παμπορίδης. Δεν ξέρω αν έχετε φίλος με τον Πάμπο. Μην χρησιμοποιείτε ονόματα που δεν πρέπει τώρα. Λέμε για Α και Β. Λοιπόν, συμφωνώ. Εγώ κατάλαβα τι υπονοείτε. Αυτό λέω. Βλέπω τον κύριο Σταυρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει εκείνο το αλυσμόνι, το ΠΑΟ Κάρης, με την καρατιά του Γεωργιάδη στον Καράμπελα, και τον βλέπω να κρίνει τους διαιτητές. Καταλαβαίνετε γιατί και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά ο φίλος του Άρη τρελαίνεται. Σε εκείνο το μάτς, δεν ξέρω, το θυμάστε το μάτς εκείνο? Βεβαίως. Σταυρίδης διαιτητής, Σαραϊδάρης που δουλεύει στον ΠΑΟΚ, πρώτος βοηθός, Καλόπουλος τέταρτος. Μπροστά στα μάτια τους πάει ένας ποδοσφαιριστής και κλωτσιάει. Μπροστά στα μάτια τους έναν άλλο ποδοσφαιριστή σε μια επικός κόκκινη κάρτα και δίνουν πλάγιο out. Μην μου πείτε ότι αυτό είναι λάθος, ανθρώπινο. Δεν το είδαν τρεις διαφορετικοί άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους. Τότε πρέπει να πας στο οφθαλμίατρο. Λοιπόν, με πιέζετε να πω μια λέξη που δεν μπορώ να την πω τη λέξη αυτή. Εσείς έχετε δικαίωμα να τη λέτε, γιατί είστε δημοσιογράφος. Ναι. Και έκριτος δημοσιογράφος και πολύ καλός. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος κρίνει, και εσείς μάλλον πάρα πολύ που είστε εξειδικευμένοι στον χώρο, πραγματικά κρίνετε τι γίνεται με κάποιους διαιτητές οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει λάβη στο παρελθόν. Και συζητάμε και ακόμα και τώρα. Υπεύθυνοι όμως για το ποιος θα είναι παρατηρητής και πώς θα βαθμολογηθεί, αυτός που πει δηλαδή είναι ο κύριος Περέιρα. Αυτός εσείς είστε παρατηρητής εσείς? Εγώ υπήρξα παρατηρητής από τη στιγμή που έγινα τηλεκριτικός. Υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει εμείς τους τηλεκριτικούς να είμαστε και παρατηρητές. Γιατί? Οπότε δεν είμαι παρατηρητής. Γιατί θεωρεί ότι έτσι θεωρεί ο οικονομισμός της ΕΠΟ, ότι αυτός που κάνει τηλεκριτική δημοσίως, όπως είμαι εγώ που έχω περάσει από αυτό το κανάλι, δηλαδή από τα κανάλια του τηλεκριτικού, μου απαγορεύει να είμαι παρατηρητής. Εγώ έχω αποσιοποιηθεί λίγο από το κομμάτι αυτό, γιατί θεωρώ ότι δεν μου έδινε την εξέλιξη να μπορώ να πω τη γνώμη μου και να μπορώ να, και με τους συναδέλφους και με τους δημοσιογράφους να αναλύσω κάποια πράγματα, και τη διάρρηξα το κομμάτι αυτό. Η ανάλυση απαγορεύεται, κύριε Τσίκινη, γιατί όταν αναλύεις θα πρέπει να έρθεις και σε σύγκρουση. Αυτό. Θα πρέπει να έρθεις σε σύγκρουση. Άρα βρήκαμε και αυτόν τον ωραίο νόμο, κλείνουμε. Δεν κάνουν δηλώσεις οι διαιτητές. Δεν κάνουν δηλώσεις οι παρατηρητές. Δεν αφήνουμε τον τηλεκριτικό να είναι και παρατηρητής. Αν υπάρχουν άλλα όμως, δεν μπορούμε να τον βάλουμε. Μπορούμε να συνδέουμε τις ενώσεις από που προέρχονται. Αλήθεια, λέτε ότι τους ορίζει ο Περέιρα. Ποιος προτείνει παρατηρητή? Δηλαδή, ο Περέιρα τι κάνει? Ανά την Ελλάδα γυρνάει και λέει παρατηρητής θα γίνει ο Τζαλτίδης ή ο Τσίκινης, ή τους στέλνει η ΕΠΣΗ Πύρου, η ΕΠΣΗ Μεσσηνίας, η ΕΠΣΗ Μακεδονίας και λέει αυτή είναι από αυτούς τους τρεις πάρε? Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει παρατηρητής κάποιος Super League. Αν αυτός έχει, οποιοδήποτε έχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να δώσει, και δίνουν εξετάσεις το καλοκαίρι που δώσαν οι παρατηρητές, και αν πετύχουν σε αυτά, υπάρχει ένας αριθμός που μπαίνουν παρατηρητές
στη Super League και γίνεται η επιλογή από τον κύριο Περέιρα. Προφανώς. Δηλαδή υπάρχουν 50, ναι. 50 υποψήφοι και πρέπει να μπουν 30, εκεί δεν ξέρω πώς γίνεται. Προφανώς ένα βασικό κριτήριο είναι να έχεις σφυρίξει, να έχεις διαιτητεύσει, να έχεις σηκώσει σημαία. Ναι. Πρέπει να υπάρχει. Να πω κάτι. Χρόνια στην Ιταλία και ναι, παρακαλώ. Άρα, εγώ που είμαι διαιτητής του συστήματος, εγώ, όχι εσείς, εγώ, και με έχουν βάλει 20 παιχνίδια και από τα 20 στα 18 έχω ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες, μετά θα γίνω και παρατηρητής. Τώρα, τι να σας πω τώρα. Θα έλεγα και ονόματα τώρα συγκεκριμένα, αλλά μη σας φέρω άλλο σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι. Δεν με φέρνετε, αλλά δεν θα απαντήσω. Δεν υπάρχει καθόλου. Θυμάμαι, βοηθώ σε Ολυμπιακός Άρης, έχει δώσει δύο. Έχει αφήσει δύο goal of sight. Δύο goal of sight. Και μετά όχι μόνο έγινε παρατηρητή στην πορεία και τα λοιπά, πήγε και στην ΚΕΔ. Δύο goal of sight. Και δεν λέω για το Σαραϊδάρι, μην μπερδευτεί κανένας τώρα. Επίσης ένα άλλο πράγμα. Ναι. Δεν λέω για το Σαραϊδάρι, είπα, για να μην μπερδευτεί κανένας. Να σας πω κάτι. Για να πω κάτι για το Σαραϊδάρι. Πώς το βλέπετε στο γεγονός ότι ένας πρώην διαιτητής πάει σε μια ομάδα και καλείται να συναναστραφεί με πρώην συναδέλφους του. Παράδειγμα, έπαιξε ΠΑΟΚ Άρης. Σαραϊδάρης στον ΠΑΟΚ, στέλεχος της ομάδας. Ήταν σε όλα τα ταξίδια μαζί με τον Σιδηρόπουλο. Εσείς θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αντικειμενικός, μιλάω για τον Σιδηρόπουλο τώρα, όταν ναι. Σε μία από τις δύο ομάδες είναι ένας πολύ καλός του φίλος. Γιατί φαντάζομαι και εσείς όταν σφυρίζατε με τον πρώτο σας βοηθό, ειδικά έτσι όπως έγινε, να είστε συνέχεια μαζί, θα αναπτύξετε και φιλικές σχέσεις. Εγώ δεν λέω για κάτι πονηρό. Λέω καθαρά και μόνο το συναίσθημα. Δεν επηρεάζεται ένας άνθρωπος. Όχι, δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Νομίζω ότι το επίπεδο. Θα σας πω για ποιο λόγο θα το πω αυτό. Διότι στο επίπεδο που βρίσκεται π.χ. ο κύριος Σιδηρόπουλος, που είναι ένας διεθνής διαιτητής, και επειδή γνωρίζω και τον κύριο Σαϊδάρη με πολλές ικανότητες, γιατί γνωρίζει πολλά χρόνια αυτόν τον κανονισμό και πολλά χρόνια ήταν διεθνής βοηθός, το μόνο που μπορεί να πούμε είναι ότι μπορεί να έχει μια καλή. Ένα καλύτερο καλωσόρισμα σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πραγματικά που είχε παίξει πολλά παιχνίδια είτε με τον κύριο Σιδηρόπουλο είτε άλλους διαιτητές, οποιοσδήποτε Σαραϊδάρης που μπαίνει σε μια ομάδα να έχει μια καλύτερη αν θέλετε συνεργασία στα αποδητήρια όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας για να βγει ένα παιχνίδι. Όχι γιατί οτιδήποτε άλλο. Ο διαιτητής μπαίνει στο γήπεδο και δεν κοιτάει κανένα Σαραϊδάρη. Κοιτάει τον εαυτό του και τη διαιτησία. Τώρα, αν υπάρξει τέτοιοι προβληματισμοί στο μυαλό μας, τότε μπορούμε δεν θα τελειώσουμε να λέμε για πώς μπορεί να επηρεάζεται ένας διαιτητής από οποιουσδήποτε παράγοντες. Ναι. Τότε οι ομάδες γιατί παίρνουν πρώην διαιτητές στις ομάδες. Θα σας πω γιατί παίρνουν. Γιατί καλά κάνουν και παίρνουν κάτι δική μου άποψη. Δική μου άποψη, γιατί αυτό είναι και φαινόμενο ευρωπαϊκό να παίρνουν. Mm-hmm. Διότι οι πρώην διαιτητές, οι οποίοι κατέχουν αυτόν τον τίτλο, των πρώην, ειδικά οι διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι έχουν εμπειρία και γνωρίζουν, είναι άριστοι. Στον κανονισμό διαιτησίας που προφυλάσσονται έτσι οι ομάδες. Όταν υπάρχει ένας παράγοντας μέσα σε ένα σωματείο που γνωρίζει άριστα τους κανόνες, που τον προφυλάσσει από μια κακή που μπορεί να γίνει μέσα στο φυλαγόνος που μπορεί να γράψει ένας διαιτητής, από ένα γαλουχίσει τους παίκτες πώς να τηρούν τους κανονισμούς, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο μέσα σε μια ομάδα. Δεν πάει στο πονηρό. Στο πονηρό το μυαλό σου δεν πάει καθόλου. Παρόλο που στην Ελλάδα πάει στο πονηρό το μυαλό μας και το δικό σας και του φιλαβλού φιλαβλού. Καταλάβατε. Δεν είναι έτσι κατά τη δική μου άποψη. Πλέον έχουμε και, κύριε Τσίκη, έχουμε και στοιχεία. Δεν χρειάζεται να μπει στην ομάδα. Έχουμε και στοιχεία πλέον. Θα είναι από πίσω. Έχουμε και στοιχεία πλέον. Έχουμε τις κασέτες πλέον από τον κουριό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι πάει το μυαλό μας. Ακούμε παράγοντες να μιλάνε για διαιτητή. Ακούμε παράγοντα να πάνε να παίρνει τον ένα διαιτητή, τον πηγαίνει στα γραφεία του Προέδρου. Ακούμε δύο Προέδρους να λένε για διαιτητή. Δεν γίνονται από εγώ, δεν γινόταν από κάποιον που διαιτητή. Ακούμε διαιτητές να μιλάνε και διαιτητές ακούμε. Μην αρχίσω να λέω, είναι σε εξέλιξη. Μην σας πω τώρα ονόματα ποιο μιλούσε με ποιον, γιατί είναι προϊόν δικογραφίας και δεν μου επιτρέπεται. Αλλά υπάρχουν και διαιτητές μέσα που συνομιλούν με τους παράγοντες. Άρα λοιπόν, ναι, είπα ακριβώς αυτό να σου πω. Δεν χρειάζεται να γίνεις πάλι, να είσαι ένας πρώην διαιτητής και να μπεις σε μια ομάδα για να κάνεις, αν θέλεις, τη λοβιτούρα και τι να κάνεις. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε είναι σωστό, βέβαια. Εγώ είχα πάει σε πολλά σεμινάρια της UEFA και δίνανε οδηγίες με παράγοντες που γίνονταν διάφορα σεμινάρια όσον αφορά την εξέλιξη ενός του ποδοσφαίρου. Παροτρύνανε σε εισαγωγικά να υπάρχουν τέτοιοι εξειδικευμένοι άνθρωποι σε ομάδες να βοηθούν τις ομάδες να τηρούν τους κανόνες, να υπάρχει μια εξειδίκευση πάνω σε αυτό. Και ειδικά τώρα που μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο που είναι πάρα πολύ σύγχρονο και περιέχει λεπτομέρειες, όπως είναι αυτά τα μεγάλα κλαμπ, που θεωρώ ότι και ο Άρης είναι μέσα στα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος, που πραγματικά και μέσα από την ψυχή μου θέλω να συμμετέχεις και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, χρειάζεται εξειδίκευση άνθρωπων. Ακόμα και αυτός που θα πάρει τις πετσέτες, ο φυσιοθεραπευτής ή αυτός ο φροντιστής, πρέπει να είναι εξειδικευμένος.
όταν θέλουμε να μιλάμε για να βρούμε την ομάδα μας να πάει πολύ ψηλά. Αν μπούμε όμως στην καχυποψία, τότε είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πώς βλέπετε τη συνέχεια? Καταρχήν, θεωρείτε ότι έχει δίκιο ο Άρης που ζήτησε ξένους διαιτητές και αυτό στα παιχνίδια τα ντέρμπι? Θεωρώ ότι ο Άρης έχει δίκιο να ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί θεωρείται ένα μεγάλο κλαμπ και όλα τα παιχνίδια του Άρη με τις μεγάλες ομάδες είναι ντέρμπι. Άρα με τη λογική που έχει εκφράσει ο κύριος Περέιρα να προστατεύει τα παιχνίδια σε εισαγωγικά με ξένους διαιτητές, πρέπει και στα παιχνίδια του Άρη, όπως είναι Άρης ΠΑΟΚ, όπως είναι Άρης Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα που θα δούμε, εφόσον φυσικά έχουν την έγκριση από τον κύριο Περέιρα, να βλέπουμε και εκεί ξένους διαιτητές. Αν και παραλαμβάνω, κατά τη δική μου άποψη, δεν σημαίνει ότι η έλευση ενός ξένος διαιτητή, ότι μακάρι να είναι έτσι, να μην ασχοληθούμε πάλι. Να λέμε ότι ο ξένος διαιτητής απλά δεν έχει την καχυποψία, όπως λέμε τώρα για τους Έλληνες διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν και το... Θεωρώ ότι το μέτρο αυτό, εφόσον έχει μπει στη ζωή μας τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όχι να μην απαιτήσει εισαγωγικά και ο Άρης αυτή τη διάταξη. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω εγώ, κύριε Τσίκιν, είναι από πλευρά σας εμέσως έτσι σαν μια μορφή πρότασης προς τον Άρη, εμέσως τονίζω. Αμέσως το είπα. Ναι, για να έχει έναν στη σύνθεσή του έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τα θέματα της διαιτησίας και μπορεί να βοηθήσει σε επικοινωνιακή πολιτική αυτού του κομμάτιου. Δηλαδή. Μου κάνετε μια ερώτηση που είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα προτείνω ή θα πω στη διοίκηση του Άρη τι θα κάνει. Είναι πολύ, πολύ καλοί και άξιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Άρη και ο Πρόεδρος και όλο το team που παρακολουθώ, που γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να κινηθούν. Ναι. Φυσικά, το λέω και δημοσίως, ότι επειδή ο Άρης τον θεωρώ μια ομάδα που αξίζει και είναι κόσμημα να βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και ιδιαίτερα στην Σούπερ Λίγκα που έλειπε τόσα χρόνια, ήταν η κουτσή η Σούπερ Λίγκα χωρίς τον Άρη, είτε για τον κόσμο, είτε για την ιστορία, είτε για τη φανέλα που έχει αυτή η ομάδα, θεωρώ ότι πρέπει να στελεχωθεί εξειδικευμένα. Φαίνεται ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία, δεν πρέπει να απογοητευτεί ο κόσμος με ένα τυχαίο αποτέλεσμα που είχε, ξέρω εγώ, τη δράση του με μια κακή διαιτησία όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή. Πρέπει να συνεχίσει να είναι κοντά κόσμιος ο κόσμος και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι γνωρίζουν πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, την ομάδα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πού και πού θα σας ενοχλούμε έτσι για θέματα διαιτησίας να τα συζητάμε. Η γνώμη σας μετράει άλλωστε, εντάξει. Σας ευχαριστώ για το κάλεσμα και να ξέρετε ότι για τον Άρη είμαι στη διάθεσή σας για πάντα. Και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη που την αγαπώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Τσίκινη. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.